Όταν εξετάζουμε τη σύγχρονη επιστήμη, όπως αυτή δημιουργήθηκε από επιστήμονες σαν τον Λαμάρκ και τον Δαρβίνο, βλέπουμε την αντίθεση και θα έλεγα την απόλυτη ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ επιστήμης και θρησκείας σε θέματα που αφορούν τα βασικότερα προβλήματα της ύπαρξης και της γνώσης. Γι' αυτό, νους φωτισμένος και λογικός, δεν μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα και το ένα και το άλλο. Και πρέπει να επιλέξει μεταξύ θρησκείας και επιστήμης. Τα λόγια αυτά τα έγραψε 65 χρόνια πριν ο Χέγγελ στο βιβλίο του «Τα μυστικά του κόσμου», που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και όπως φαινόταν, απέδειξε ότι η πίστη είναι ένας παραλογισμός. Λέει λοιπόν ο Χέγγελ ότι κάθε άνθρωπος με φωτισμένη διάνοια πρέπει να διαλέξει μεταξύ επιστήμης και θρησκείας και να ακολουθήσει είτε το ένα είτε το άλλο. Και θεωρεί απαραίτητο να αρνηθούν αυτοί οι άνθρωποι τη θρησκεία, διότι ένας άνθρωπος λογικός δεν μπορεί να αρνηθεί την επιστήμη. Πραγματικά, αυτό είναι απαραίτητο? Όχι, καθόλου, διότι γνωρίζουμε ότι πολλοί και μεγάλοι επιστήμονες ήταν ταυτόχρονα και πολύ πιστοί άνθρωποι. Τέτοιος ήταν για παράδειγμα ο Πολωνός αστρονόμος Κοπέρνικος, που έθεσε το θεμέλιο όλης της σύγχρονης αστρονομίας. Ο Κοπέρνικος δεν ήταν μόνο πιστός, αλλά ήταν και κληρικός. Ένας άλλος μεγάλος επιστήμονας, ο Νεύτων, πάντα όταν έλεγε τη λέξη Θεός, έβγαζε το καπέλο του. Ήταν πολύ πιστός άνθρωπος. Ένας μεγάλος βακτηριολόγος της εποχής μας και σχεδόν σύγχρονός μας, ο Παστέρ, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης βακτηριολογίας, όλα τα επιστημονικά του έργα άρχιζε με τη θερμή προσευχή στο Θεό. Πριν 10 χρόνια άφησε αυτή τη ζωή ένας μεγάλος επιστήμονας και συμπατριώτης μας, ο φυσιολόγος Παύλοβ, που ήταν δημιουργός της καινούργιας φυσιολογίας του εγκεφάλου. Ήταν και αυτός πολύ πιστός άνθρωπος. Θα τολμούσε λοιπόν ο Χέγγελ να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φωτισμένη διάνοια επειδή πιστεύουν στον Θεό? Τι συμβαίνει λοιπόν? Γιατί και σήμερα υπάρχουν, και τους γνωρίζω προσωπικά, μερικοί επιστήμονες καθηγητές πανεπιστημίου που είναι πολύ πιστοί άνθρωποι? Γιατί τη θρησκεία δεν την αρνούνται όλοι οι επιστήμονες, αλλά μόνο ένα μέρος τους που έχουν τρόπο σκέψεως όμοιο με αυτό που έχει ο Χέγγελ? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν μόνο στην ύλη και αρνούνται τον πνευματικό κόσμο? Δεν πιστεύουν στη μεταθάνατον ζωή? Δεν δέχονται την αθανασία της ψυχής? Και βεβαίως δεν δέχονται την ανάσταση των νεκρών? Λένε ότι η επιστήμη τα καταφέρνει όλα, ότι δεν υπάρχει στη φύση μυστικό που η επιστήμη δεν μπορεί να ανακαλύψει. Εμείς τι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά? Θα τους απαντήσουμε το εξής. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε την ανθρώπινη διάνοια που ερευνά τη φύση. Ξέρουμε ότι σήμερα η επιστήμη γνωρίζει μόνο ένα μέρος από αυτά που θα έπρεπε εμείς να ξέρουμε για τη φύση. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι δυνατότητες της επιστήμης είναι μεγάλες. Σε αυτό έχουν δίκιο και δεν το αμφισβητούμε. Τι λοιπόν αμφισβητούμε εμείς? Γιατί δεν αρνούμαστε τη θρησκεία όπως το κάνουν αυτοί και δεν τη θεωρούμε αντίθετη προς την επιστημονική γνώση? Μόνο γιατί με όλη την καρδιά μας πιστεύουμε πως υπάρχει ο πνευματικός κόσμος. Είμαστε σίγουροι πως εκτός από τον υλικό κόσμο υπάρχει άπειρος και ασύγκριτα υψηλότερος πνευματικός κόσμος. Πιστεύουμε στην ύπαρξη των πνευματικών όντων που έχουν διάνοια πολύ πιο υψηλή από ό,τι έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά ότι πάνω από αυτό το πνευματικό και τον υλικό κόσμο υπάρχει μέγας και παντοδύναμος Θεός. Αυτό που εμείς αμφισβητούμε είναι το δικαίωμα της επιστήμης να ερευνάμε τις μεθόδους της στον πνευματικό κόσμο. Διότι ο πνευματικός κόσμος δεν ερευνάται με τις μεθόδους που ερευνούμε τον υλικό κόσμο. Οι μέθοδοι αυτές είναι εντελώς ακατάλληλες για να ερευνήσουμε με αυτές τον πνευματικό κόσμο. Από πού γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο πνευματικός κόσμος? Ποιος μας είπε ότι υπάρχει? Αν μας το ρωτήσουν οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στη Θεία Αποκάλυψη, θα τους απαντήσουμε το εξής. Μας το είπε η καρδιά μας. Διότι υπάρχουν δύο τρόποι το να γνωρίζει κανείς κάτι. Ο πρώτος είναι αυτός για τον οποίο μιλάει ο Χέγγελ και τον οποίο χρησιμοποιεί επιστήμη για να γνωρίσει τον υλικό κόσμο.
Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος που η επιστήμη δεν τον ξέρει και δεν θέλει να τον ξέρει. Είναι η γνώση μέσω καρδιάς. Η καρδιά μας δεν είναι μόνο το κεντρικό όργανο του κυκλοφοριακού συστήματος. Είναι και όργανο με το οποίο γνωρίζουμε τον άλλο κόσμο και αποκτάμε την ανώτατη γνώση. Είναι το όργανο που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με το Θεό και τον άλλο κόσμο. Σε αυτό εμείς διαφωνούμε με την επιστήμη.